Λοιπόν, ο Αλφα Κύπρου θα καλύψει λεπτό προς λεπτό την εκλογική διαδικασία και για το σκοπό αυτό είναι ήδη στην Αθήνα ο συνάδελφος Χριστόφορος Χριστοφή. Καλημέρα, Χριστόφορε. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εγώ είμαι στην Αθήνα, αλλά εσύ φαντάζομαι κάτι, είσαι συγκινημένη για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Το οποίο ναι. Λοιπόν, να σου πω τώρα, Χριστόφορε, που βλέπεις το κλίμα, 4 ώρες που είσαι τώρα στην Αθήνα, είναι το ίδιο το σκηνικό με το δικό μας 2 μέρες πριν από εκλογές? Είναι έτσι πιο ήπια η κατάσταση? Απλό, αυτό πληροφορούμε, αλλά θα μας πεις εσύ. Αν ερχόμουν προχθές θα ήταν πολύ πιο ήπια η κατάσταση. Σήμερα υπάρχει μεγάλη πόλωση πια, υπάρχουν πολλά μέτωπα που άνοιξαν τις τελευταίες ώρες και τα πράγματα έχουν αρχίσει να ξεφεύγουν και εξηγούμε. Είχαμε καταρχάς την υπόθεση με τον κύριο Κατρούγκαλο, ο οποίος παραιτήθηκε από την εκλογική μάχη, βεβαίως παραμένει στο ψηφοδέλτιο. Γνωρίζουμε τον κύριο Κατρούγκαλο εμείς από την υπηρεσία του στο Υπουργείο Εξωτερικών, ήταν προηγουμένως Υπουργός Εργασίας και πιο πριν Ευρωβουλευτής. Mm-hmm. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες φορολογίες που θα εστιάζουν στη μεσαία τάξη και ως εκ τούτου αναγκάστηκε να παραιτηθεί από αυτή τη μάχη, καθώς ανάμεσα στις πτυχές που έθιξε ήταν και η επαναφορά των εισφορών των κρατήσεων από ελεύθερους επαγγελματίες στο 20%, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις. Με βάση αυτό, η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγορεί την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, για προγραμματισμό φοροκαταιγίδας. Αυτό είναι το πρώτο. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο αυτόν γκολ για πολλούς που τρέχει τις τελευταίες ώρες. Είναι αυτό το άνοιγμα που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας προς τους ψηφοφόρους της πρώην Χρυσής Αυγής, αφού ο κύριος Κασιδιάρης κάλεσε τους υποστηρικτές του να πάνε στην κάλπη και να καταψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βγήκε μπροστά ο κύριος Τσίπρας και τους είπε «κοπιάστε», προκαλώντας πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις από πλευράς ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ. ΚΚΕ. Πριν από λίγο στην εκπομπή της κυρίας Κορδά, ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να δικαιολογήσει αυτό το κάλεσμά του, λέγοντας ότι τη Χρυσή Αυγή δεν ψήφισαν μόνο φασίστες, αλλά και λαϊκοί άνθρωποι. Αυτά σε ό,τι αφορά στην αξιωματική αντιπολίτευση. Το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, κουβαλάει στις πλάτες της το ασύμφορο βάρος του σκανδάλου των υποκλοπών και εδώ έχουμε εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αν ανέλθει στην εξουσία θα κινήσει νομικές διαδικασίες για τις ευθύνες του Μεγάρου Μαξίμου και μίλησε συγκεκριμένα για προανακριτική για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάτι το οποίο βεβαίως θα ανοίξει άλλους φάκελους και άλλα συρτάρια για να βγουν, στην επιφάνεια τα δεδομένα του τι ακριβώς έγινε με αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι άλλα 2 στοιχεία για τα οποία θα σας μιλήσω εν συντομία αμέσως τώρα. Το πρώτο, και προβληματίζουν βεβαίως, το πρώτο ήταν η επίθεση που δέχθηκε χθες το βράδυ ο κύριος Κυριανάκης, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στο νότιο τομέα των Αθηνών. Επίθεση με χημικά σε προεκλογική συγκέντρωση που είχε εδώ στην Αθήνα, Δακρυγόνα. Αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία ως προς το πώς ακριβώς θα φτάσουμε στις κάλπες της Κυριακής. Και το δεύτερο είναι οι καταγγελίες του κυρίου Νίκου Φίλη, πρώην Υπουργός Παιδείας επί Τσίπρα, υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βγήκε χθες το βράδυ στο Μέγα και άφησε σαφείς υπαινιγμούς για νοθεία. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στήσει το δικό του μηχανισμό εποπτείας των αποτελεσμάτων, ελέγχου των αποτελεσμάτων, γιατί θεωρεί πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ικανή για όλα. Μέσα σε αυτό το κλίμα πόλωσης πέφτει απόψε η αυλαία της προεκλογικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας στην Πάτρα, ο κύριος Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ θα πάει στην Κρήτη, στη γενέτειρά του και θα μιλήσει στο Ηράκλειο, ο κύριος Κουτσούμπας του ΚΚΕ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στον Πειραιά. Μάλιστα, Χριστόφορε, ευχαριστούμε για όλη την πληροφόρηση. Καλή δουλειά να ευχηθούμε. Σε χαιρετώ. Τώρα και κύριοι.